είναι μαζί μου τώρα η Ιωάννα Μάνδρου. Να σταθούμε αρχικά η Ιωάννα σε αυτή τη θύελα που βλέπουμε ότι έχει ξεσπάσει στην ελληνική δικαιοσύνη με αφορμή τη χθεσινή παρέμβαση του Αρίου Πάγου, τη Προέδρου και τη Εισαγγελέα που είπαν τι, είπαν ρε παιδιά, γιατί δεν τον προφυλακίσατε, γιατί πήρατε αυτή την απόφαση δεδομένη τη ε, των χτυπημάτων που είχε καταφέρει ο ποινικό κατά τη γυναίκα του. Ε, ρωτώ, έχει ή δεν έχει τελικά δικαίωμα η ηγεσία της δικαιοσύνης να παρέμβει. Γιατί αυτές οι αντιδράσεις. Λοιπόν, να τα πάρουμε πολύ σύντομα και με τη σειρά. Ο Άριος Πάγος ασφαλώς έχει δικαίωμα. Και πειθαρχικό έλεγχο να κάνει και η εισαγγελέα και η πρόεδρος. Στην προκειμένη περίπτωση, για τους συγκεκριμένου δικαστικούς και εισαγγελικού λειτουργούς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέα. Δεν έλαβε θέση ο Άριος Πάγος αν κάνανε σωστά ή όχι, με τον τρόπο του όμως ζήτησε να ερευνηθεί αν η απόφαση αυτή είναι σωστή ή mm όχι. -hmm. Πράγματι έχει ξεσπάσει η και πράγματι έχει ξεσπάσει η Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών πήρε κάθετη απόφαση και είπε ότι δήλωσε δημόσια τον ακούσαμε και προηγουμένω, και είπε ότι δεν μπορούν με το πειθαρχικό έλεγχο να κρίνονται οι δικαστικέ αποφάσει. Σε ποιο σκληρή γλώσσα μίλησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Κάπου στο περίπου κινήθηκε η Ένωση yeah. των Εισαγγελέων. Εντάξει, τώρα αν θέλει κανεί εδώ, μπορεί να δει μια συντεχνιακή προσέγγιση στα πράγματα. Ο κόσμο που βλέπει αυτέ τι αντιδράσει, όπω και εμεί ανάμεσα στου πολίτε, Αντιλαμβάνεται ότι στη, δικαι και στη δικαιοσύνη κάτι συμβαίνει, γιατί βλέπει ότι μέσα σε πολύ χρόνικο, σύντομο χρονικό διάστημα είναι αλλεπάλληλες οι αποφάσεις αυτές οι οποίες επικρίνονται. Δεν είναι το ίδιος όλες. Ούτε για τον ίδιο λόγο επικρίνονται, αλλά επικρίνονται. Μιχαλολιάκος, μάτι, Μιχαλολιάκος, το 11χρονο κορίτσι, το κοριτσάκι που το σκότωσε ο άλλο με το κατσαβίδι. Και τώρα πάλι. Και, αυτά ίστα. είναι 25 ημερών. Άρα νερών. εύλογα να ρωτιόμαστε Άρα, Άρα, τι συμβαίνει εδώ. Πρέπει να έρχεται η ηγεσία της δικαιοσύνης να διορθώνει. Ούτε αυτό μπορεί να γίνεται, διότι δεν μπορεί να γίνεται να έρχεται σαν παιδαγωγό ο Άριο Πάγο κάθε φορά και να λέει: Έλα, εδώ εσύ που έκανε το λάθο. Από την άλλη πλευρά, το δικαστήριο δεν μπορεί να μείνει απαθέ όταν βλέπει αυτέ τι υποθέσει. Άρα, τι γίνει, Εγώ... έχει παραγίνει παιδαγωγό ο... η ηγεσία του Άριου Πάγου, ή κάτι πολύ λάθο πάει με, τις... με, την... με του δικαστέ και τον τρόπο με τον οποίο εκδίδουν τι αποφάσει. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα φαύλο κύκλο. Οι αποφάσει που επικρίνονται, ο Άριο πάγος που επεμβαίνει. Σε δύο έχει επέμβει από αυτέ, όχι σε όλε. Άλλε έχουν αλλάτραπεί με την νόμιμη οδό των εθέσεων. Όλο αυτό τι μα αφήνει, εμά που είμαστε πολίτε, τι αίσθηση, σύγχυση, ότι κάτι γίνεται στον χώρο τη δικαιοσύνη, ότι κάποιοι, όχι όλοι γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε σβάρνα και όλους τους δικαστές που κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους, ότι κάποιοι από αυτούς κάνουν λάθη, δεν τα μετράνε καλά τα πράγματα, κάνουν τυπική εφαρμογή του νόμου, είναι διεκπαιρεωτική η αντίληψή Εδώ τους. Εδώ πάντως στην περίπτωση, Λίτρα, προκληθεί, έχουν προκληθεί και άλλου τύπου σκιές. Σου λένε, επειδή είναι γνωστός δικηγορός, επειδή... Ε, είναι επώνυμος, επειδή, επειδή, τι, δηλαδή ένας άλλος ανώνυμος ή τέλος πάντων μη επώνυμος, μη γνωστός σε αυτούς τους χώρους θα είχε την ίδια μεταχείριση και έπειτα ήταν και αυτό το θέμα με τις χειροπέδες. Δηλαδή... Λοιπόν, περίμενε. Το θέμα με τις χειροπέδες είναι όχι απλώς πρόκληση. Τι πήγε για Ξεπε... καφέ, πήγε για δικαστήρια. Αλλά ξεπερνάει το όριο της προκλήσεως. Εδώ όμως δεν φταίει ο κατηγορούμενος. Γιατί μην μου πείτε ότι θέλει κανένα να πάει με τι χειροπέδε. Φταίνε αυτοί που είχαν την αρμοδιότητα να του φορέσουν τι χειροπέδε και φταίνε και η δικαστική λειτουργή. Δεν ξέρω, η ανακριτική. Πώ μπήκε στον ανακριτικό γραφείο αυτό, κουνώντα τα χέρια. Και να σου πω και το άλλο. Αυτέ οι αποφάσει οι οποίε μου λε είναι επώνυμο και τον αφήσανε. Γιατί ο Ρωμά που τον αφήσανε με 9 χρόνια και με ένα βιασμό στο κεφάλι Ευχαστώ. ήταν επώνυμο. Εγώ δεν πάω στο επώνυμο ή στο ανώνυμο. Πάω στη δικαστική απόφαση η οποία δεν προσεγγίζει την ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή, την επικινδυνότητα του δράστη, το ευάλωτο του θύματος, το κοινωνικό περιβάλλον που ζει, γιατί εδώ, που ξέρουμε ένας κακοποιητής, που σήμερα σου ρίχνει 15 μπουνιέ και σε πάει στο νοσοκομείο, αύριο, αν δεν καταγγελθεί, αν δεν ήταν ο γιατρό, που ξέρουμε το επόμενο βήμα και ποιο θα είναι. Και είναι τώρα αυτή η επικίνδυνοτητα που αξιολογεί ο Άριο Παούχ και ξαναπαρεμβαίνει σήμερα. Και ξαναπαρεμβαίνει γιατί παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει σήμερα και σωστά, κατά τη γνώμη μου, παρεμβαίνει. Εδώ λέω, σωστά παρεμβαίνει. Γιατί σου λέει, αφού τον άφησε έξω και θα σε ελέγξουμε. Αλλά αυτή η απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό θα κάθεται έξω μέχρι να δικαστεί. Ε, άμα δικαστεί και σε δύο-τρία χρόνια, παιδιά, μη μα έρθει και καμιά κεραμίδα στο κεφάλι. Γιατί έχουν και μια ευθύνη οι άνθρωποι αυτοί. Σου λέει, επέσπευσε τι διαδικασίε, σύντομα την ανάκριση. Σύντομα στο ακροατήριο να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. υποτροπή, θα έχει και κάποιο την ευθύνη. Ναι, και θα προφανώς. έχει την ευθύνη. Και τέλο πάντων, αν ο άνθρωπο αποδείξει ότι είναι αθώο κτλ., μια υπόθεση όταν ξεκαθαρίζει δικαστικά ξεκαθαρίζει και εκείνοι που παίρνουν τι αποφάσει έχουν και την ευθύνη. Θα σου πω ένα μόνο και θα κλείσω. Ένα ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό μου είπε σήμερα, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και στι ανακοινώσει των ενώσεων mm -hmm. δικαστών και εισαγγελέων, οι δημοσιογράφοι που την πέφτουν στου mm -hmm. δικαστέ κτλ. Ένα ενεργή ανώτατο δικαστικό λειτουργό μου είπε το εξή. Όσο βαρύ είναι ο θεσμικό ρόλο του δικαστή, τόσο σκληρή πρέπει να είναι η κριτική για τι αποφάσει του. Δεν και είναι σωστό. κρίνοντες κρίνονται. Δεν Το είναι σωστό. έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Πάντα με σεβασμό στο λειτουργημά τους. Εννοείται. Αλλά και οι κρίνοντε κρίνονται. Αλλή μόνο Το αν δεν έχεις τη ζούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννα.